Πρόεδρε, ε, η δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου ελληνικού προγράμματος έπρεπε να είχε κλείσει με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι είναι ότι θα έχει κλείσει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 για να χρηματοδοτηθεί έγκαιρα το ελληνικό δημόσιο και να καταβάλει 6 δις ευρώ στους πιστωτές του τον Ιούλιο του 2017 για να μην υπάρξει πιστοτικό γεγονός και αναγκαστική έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει τη βασική ευθύνη για τη μεγάλη καθυστέρηση, η οποία ανεβάζει το κοινωνικό κόστο τη διαχείριση τη κρίση και περιορίζει το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα από τα δύσκολα μέτρα που εφαρμόζονται. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από το 80% των Ελλήνων θεωρούν ότι η κυβέρνηση κινείται σε λάθος κατεύθυνση και το ίδιο ισχύει για το 60% από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι πολιτικά αποδυναμωμένη, δεν μπορεί να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα και δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια οικονομική πολιτική η οποία θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, η λύση του οποίου καλώ συζητείται, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί στην αίθουσα αυτή. Το πρόβλημα θα το λύσουμε εμείς, Elpizmy Elada. Esto. Dziękuję bardzo. Panie Kyrksos, czy Pan przyjąłby pytanie? Mr. Kyrksos, would you like to accept the blue card from Mr. Huloglu? Yes? Tak, tak bardzo proszę. Agapite na delfe, Τώρα ο κύριος Ντομπρόφσκι είπε ότι υπάρχουν θετικά οικονομικά στοιχεία. Προχτές ο κύριος Ντάισερ Μπλουμπ είπε ότι η απόδοση ήταν μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα. Τις προάλλες ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι έχει κάνει η Ελλάδα τρομερές αλλαγές. Ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι έχει κάνει περισσότερες αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και μόνο εσείς κατηγορείτε την ελληνική κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ή εσείς διαστρέφεται την αλήθεια για φθηνούς πολιτικούς λόγους ή ο κύριος Γιούνκερ, ο κύριος Μοσκοβισή, ο κύριος Ντομπρόφσκι και ο κύριος Ντάισελμπλουμ προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ είναι εδώ μπροστά. Ρωτήστε τον τι πραγματικά έχει συμβεί. Ο κύριος Ντομπρόφσκι είναι εδώ. Dziękuję bardzo. Proszę pół minuty Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη πρόοδο το γεγονό ότι σύμφωνα, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρυφτεί πολιτικά πίσω από του ανθρώπου που ελεηνολογούσε, κατήγγειλε μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Αυτή η μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι θετική. Βοηθήσαμε βέβαια εμεί και εμεί την επιβάλαμε, αλλά νομίζω ότι η ερμηνεία των όσων λένε οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα επιλεκτική. Αν νομίζετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν προσχωρήσει στη δική σας πολιτική, μπορείτε με αυτή τη βεβαιότητα να θέσετε την πολιτική σας στην κρίση του ελληνικού λαού. Να δούμε αν θα, από το 36% που είχατε θα πιάσετε το 15%.